Καίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστό που μας παρουσιάζει το Ευαγγέλιο συμβολικά πρώτη φορά ήρθε όπως αρνίου, δηλαδή αμνού. Ξέρετε ο αρνίου είναι ένα ζώο που δεν αντιστέγεται όταν τέλει, κάποιον να το αποκεφαλίζει Πιένει μόνο του χωρίς αντίσταση, γιατί επειδή είναι ήσυχο το ίδιο και ο Ιησού Χριστό συμβολικά το Ευαγγέλιο τον αποκαλεί αμνού του Θεού επειδή δεν αντιστάθηκε σε εκείνο που το σταύρωσα επί μόνο του, με, μόνο του με τη τέληση του. Γι' αυτό τον αποκαλεί συμβολικά αρνίου, δηλαδή ετσισιάστηκε στον εαυτό του μόνο του για την αγάπη του για τον κόσμο, για την αγάπη που είχε ο Θεό για μα, για τον κόσμο, για τον αμαρτωλό, για να το λυτρώσει, ώστε κανένα αμαρτωλό να καταλήξει στην κόλαση. Αυτή είναι η αγάπη του Θεό. Ετησιάστηκε και όπω αρνείου. Το σταυρό έχει μεγάλη νόημα, όπω σα είχα πει πρώτη φορά. Αυτή είναι η αληθινή νόημα. Δηλαδή, έπρεπε να γίνει αμνού, αρνείου, για να τυσιαστεί, για, να, εξ, για να γίνει εξηλιώσει την αμαρτία του μακτολό επειδή κόρησε έτσι, όλοι μα τα καταλήξαμε σε κόλαση. Αλλά ο Θεό, επειδή έχει τόσο αγάπη που αγάπησε τον κόσμο, κατέβηκε μόνο του, πήρε μορφή άνθρωπο, έγινε αρνίου τη Σία πάνω το σαυρό αμνού το Θεό, τον αποκαλεί το Ευαγγέλιο, ώστε εσύ και εγώ να μετανοούμε για να μην καταλήξουμε σε κόλαση αιώνια. Γι' αυτό την αγάπη του Θεού μα έδωσε ευκαιρία με τάνια για να λάβουμε εξηλιώσει τη αμαρτία με το αίμα που θυσιάστηκε πάνω το σταυρό, επειδή ο αρνίου θυσιάστηκε το αίμα του, τα ταραντιστή πάνω σε κάθε αμαρτωλό, όταν μετανοεί ο αμαρτωλό. Η συνείδηση των αμαρτωλών τα καταρίζεται, τα είναι πεντακάταρη, με αόρατον τρόπο που δεν βλέπει κανεί. Γιατί επειδή έτσι λέει το Ευαγγέλιο, επειδή το αίμα που τη σιάστηκε μια φορά το Ιησού Χριστό συνεχίζει να εξηλιώσει, να καταρρύνει τη συνείδηση στον αμαρτωλό κάθε μέρα, κα, ε, συνεχίζει για εξηλιώσει τον αμαρτωλό που κάθε μέρα, για να γλιτώσει από τη κρίση και τη δικαιοσύνη του Θεού που έρχεται. Επειδή το Ευαγγέλιο λέει, ο ίδιο Ιησού Χριστό που έγινε αρνείου τη σειά του κόσμου για να δώσει κάθε αμαρτωλό ευκαιρία να μετανοήσει, δεύτερη φορά έρχεται όπως ο λιοντάρι, λιοντάρι για να κάνει εκδίκηση, δικαιοσύνη δηλαδή. Επειδή το ίδιο όπω ο Θεός έχει τόσο αγάπη, το ίδιο που έχει τόσο δικαιοσύνη. Γιατί επειδή ο Θεός είναι άγιο, δεν έχει ούτε ίκνη αμαρτωλό. 50, 40, 40, 40, 40. για πεντακάταρη καρδιά αγνό Γι' αυτό τόσο πολύ αγάπη του Θεού είναι, τόσο πολύ και δικαιοσύνη του. Γι' αυτό μόνο οι άνθρωποι που δεν δε τα μετανοήσουν, είναι οι άνθρωποι που τα βλέπει το πρόσωπο, το λιοντάρι που μας αποκαλεί το Ευαγγέλιο, το, το, το Ιησού Χριστό στη δεύτερη παρουσία, τα έτσι όπω λιοντάρι. Δηλαδή, συμβολικά μιλάει το Ευαγγέλιο. λιοντάρι που συμβολίζει, δηλαδή, που αρπάζει κάθε ένα που το βρίσκει μπροστά του. Δηλαδή, συμβολικά, τη δικαιοσύνη του Θεού θα τα είναι αναπολόγητο για κάθε άνθρωπο που δεν μετανόησε πριν, για κάθε άνθρωπο που ζήτησε συγκόρεση πριν για να το ραντίζει το αίμα του Ιησού Χριστό για εξηλειώσει την αμαρτία. Θα γίνει εκδίκηση δικαιοσύνη του Θεού και αυτό είναι τλιβερό που ο Θεός δεν θέλει κανέναν να περάσει σε αυτή τη φάση, τη τλίψη, τη δικαιοσύνη, τη εκδικήση που θα γίνει σε όλο εκείνο που απίτησα στο Ευαγγέλιο, που διδέχτηκα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που ήταν χάρη και δώρο του Θεού, αλλά οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν δώρο, απλώ οι άνθρωποι ήθελαν να κάνουν αυτό που νόμιζα. Όμως, επειδή ο Θεός που έχει κυριακία, τη ίδια στιγμή, τη στιγμή που έδωσε ευκαιρία σε κάθε άνθρωπο με τη θυσία του πάνω του σταυρό και οι άνθρωποι απέριψαν να ζητήσει μετάνια, το ίδιο τα έκτηκε εκδίκηση, δικαιοσύνη σε κάθε ένα που δεν δέχτηκε το δώρο που είναι θυσία πάνω του σταυρό, επειδή αυτό ήταν δώρο του Θεού για να δώσει κάρι στον αμαχτωλό. Βλέπετε, ο Θεό δίνει δώρο, αλλά οι άνθρωποι επειδή δεν έχουν γνώση, δεν, δεν, ξέρουν την ουσία, τη θυσία του Ιησού Χριστό, Γι' αυτό οι άνθρωποι δεν δέκονται το δώρο του Θεού με άγνοια. Δεν δέκονται το δώρο που είναι η χάρη του Θεού με άγνοια εξαιτία τη θρησκεία. Επειδή η θρησκεία είναι μόνο παράδοση. Η θρησκεία δεν κηρύτεται το Ευαγγέλιο όπω πρέπει. Δηλαδή με την αποκάλυψη του Θεού. Επειδή το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρύτεται με την αποκάλυψη του αόρα του Θεού ο ίδιο. Επειδή το νόημα του Ευαγγέλιο κανένα άνθρωπο με το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να το κηρύττει επειδή υπάρχει δυσνοητά και κρυμμένα λόγια που μόνο ο Θεό αποκαλύπτει στον άνθρωπο που κηρύτεται τη στιγμή που κηρύτεται για να ακούνε οι άνθρωποι που ακροατέ που ακούνε. Αυτό είναι το κήρυγμα του Ευαγγέλιου. Αλλά το κήρυγμα του Ευαγγέλιου είναι κήρυγμα σωτηρία. Είναι μήνυμα συμφιλιώσει τον άνθρωπο με το Θεό. Είναι, είναι το Ευαγγέλιο τη Ειρήνη, δηλαδή που τα φέρει τον άνθρωπο να συμφιλιωθεί με το Θεό για να έχει η αιώνια ειρήνη. Επειδή χωρί ο άνθρωπο να συμφιλιωθεί με το Θεό, δεν υπάρχει άλλη την ειρήνη. Υπάρχει μόνο επιφανειακά ειρήνη που σε λίγο τα πιάνει τέλο. Γιατί επειδή η δικαιοσύνη έρχεται, επειδή ο Ισού Χριστό έρχεται, τη δεύτερη παρουσία σαν λιοντάρι για να κάνει δικαιοσύνη κάθε άνθρωπο που δεν δέχτηκε το Ευαγγέλιο θα είναι αναπολόγητο. Δεν μπορεί να υπολογιστεί διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία. Εξάλλου, ότι όπου είναι κάτι γνωστή, ξέρει αυτό που αγνοήσε, ξέρει αυτό που δεν δέχτηκε, ξέρει αυτό που απίτησε. Γι' αυτό θα είναι αναπολόγητο κάθε άνθρωπο όταν τα έτσι το λιοντάρι συμβολικά που είναι ο Ισού Κρυσό, η δεύτερη παρουσία, δεν τα έχει πια. Όπω πρώτη φορά στη όπω άνθρωπο γεννημένο και περπάτησε ταπεινό και θυσιάσει τον εαυτό του το Σταυρό. Η θυσία του Σταυρό ήταν αγάπη του Θεού για μα, για κάθε αμαρτωλό. Αλλά τη στιγμή που αμαρτωλό, δεν δέχτηκα τη θυσία, δεν δέχτηκα τη προσφορά τη αγάπη του Θεού. Τα είναι αναπολόγητο. Γι' αυτό δεύτερη παρουσία τα είναι, τα σαν λιοντάρι με πολύ δόξα να κάνει κρίση και εκδίκηση σε όλο εκείνο που δεν το Ευαγγέλιο όπως μας περιγράφει το Ευαγγέλιο στην πολλοί άνθρωποι τα κρύβονται κάτω στα βουνά, αλλά επειδή στα μάτια του Θεό τίποτε δεν είναι κρυμμένα, γι' αυτό όλοι εκείνο που τα ξεγελάει τον εαυτό του να κρυφτού, παντού όπου τα κρυφτού, θα το βγάλει ο Θεό, διότι η δικαιοσύνη του Θεό παντού τα βγάλει όποιο είναι κρυμμένο, όπου και να είναι, τα έτσι τα στατή μπροστά του γιατί ήρθε η μέρα τη δικαιοσύνη. Και όλοι οι άνθρωποι που δεν δέχτηκαν την ευκαιρία, τον δώρο που έδωκε ο Θεό με τη θυσία του πάνω το σαυρό, τα είναι αναπολόγητο. Τα κριτού με τη δικαιοσύνη του Θεό και τα καθούν σε αιώνια κόλαση. Αυτό είναι κάτι που ο Θεό δεν θέλει. Ναι, όταν λέω αυτή τη λέξη κόλαση. Νιώσω άσχημα μέσα μου, ότι νιώσω καλά, όχι, αλλά είναι όντως αλήθεια, επειδή ο ίδιος Ιησού Χριστός έλεγε ότι όποιος έχει αυτιά να ακούει, ας ακούει. Αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτιά. Γιατί έλεγε αυτό ο Κύριος Ιησού, ότι όποιος έχει αυτιά, δηλαδή... Όποιο θέλει, αυτό εννοούσε με την ελεύθερη βούληση. Όποιο θέλει, επειδή πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν και κλείνουν τα αυτιά του για να μην ακούει. Αυτό εννοούσε, κύριε Ιησού, ότι η σωτηρία είναι ελεύθερη βούληση. Είναι προσωπική επιλογή του άνθρωπου. Όποιο θέλει, όποιο και αυτιά. Ο κύριο Ιησού έλεγε έτσι συνέχεια όταν κήρυτε το Ευαγγέλιο. Που συμβολικά συμβολίζει ότι όποιο θέλει, επειδή όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτιά, αλλά. Όποιο θέλει, ανοίγει αυτιά του, ακούει και ακάμει το τέλημα του Θεού για να δικαιωτείς. Όποιο δεν έχει αυτιά, τότε αν μην ακούει, τα είναι επιλογή του, τα κριτή σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό έχει ευκαιρία πριν γίνει αργά, επειδή κανεί δεν ξέρει την ευκαιρία που μας δίνει, μας δίνει ο Θεό, όπως μα δείχνει τα σημεία ότι πιένουμε όλα, τα πιάνει τέλος σε λίγο, και η κρίση του Θεού τα έτσι, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός τα έτσι, σαν λιοντάρι. Αλλά έχουμε ευκαιρία, όποτε δεν ξέρουμε πότε να γίνει αυτό, ή αύριο, ή σήμερα η νύχτα, ή αμέσως μετά, κανείς δεν ξέρει. Μόνο όταν είσαι έτοιμο, δηλαδή συμφιλιώτηκε με το Θεό, ας πούμε, τότε τα ησυχάζεις, δεν τα ανησυχεί πια, διότι να πάσα στιγμή που τα έτσι... Εσύ τα αποφύγει, διότι ο, λέει το Ευαγγέλιο: Ο Ιησούς Κρυσό τα βγάλει όλα εκείνο που είναι μαζί του, Όλοι εκείνο που δικαιωτικά, τα το ξεκορίζει από εκείνο που δεν το Ευαγγέλιο. Διότι το δεξί κέρι του Θεού, που είναι κέρι που είναι γεμάτη έλεο και χάρη του, τα πάνε όλοι εκείνο που δεν το Ευαγγέλιο δικαιωτικά. Αλλά όλα εκείνο που δεν δέκτηκε το Ευαγγέλιο πάνε σε αριστερή μέρη, του κέρι του Θεού που είναι η μερίτη κρίση και η δίκηση, η δικαιοσύνη πάνω σε όλο εκείνο που διαδέχτηκα το Ευαγγέλιο παρόλο που η δότηκε, η ευκαιρία δόθηκε σε κάθε άνθρωπο αλλά οι άνθρωποι αγνόησαν εξαιτία τη σάγνια. Για σήμερα σας αφήνω εδώ ο Θεός να σας ευλογεί.